βρεθεί στην ξενιτιά. Σα θα βρεθεί στην ξενιτιά και μείνεις μοναχός σου. Και μείνεις μοναχός σου, θα καταλάβεις τι θα πει να ζεις με ένα δικό σου. Είναι καλή ξενιθιά για όσους δεν μπορούνε. Μόνο περνάνε, περνάνε τη ζωή. Μόνο περνάνε τη ζωή όπως κι αν την ευρούνε. Που στερήθηκε του τόπου του τα μέρη. Έλα του τόπου του τα μέρη, ό,τι κι αν έχει εις τη ζωή πάντα θα υποφέρει. Όσα για να αποκτήσεις το τόπο που σε γέννησε, μην τον ελιζμονήσεις. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλή σας ημέρα. Τρίτη, 2 του Απρίλη, και θα μπορούσα να πω ότι σήμερα, από σήμερα μάλλον και για όλο τον Απρίλιο, θα προσπαθήσουμε σε όλες τις εκπομπές που έχουν τον χαρακτηριστικό τίτλο «Κριτικά χρώματα» να θυμόμαστε, όπως πάντα θυμόμαστε, το δάσκαλο της κριτικής μουσικής που αυτό το μήνα, 24 Απριλίου, 23, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου, έφυγε από κοντά μας. Όμως είναι κοντά μας
με τη μουσική του, με τους δίσκους, με τα τραγούδια του, με την παρουσία του, είναι κοντά μας και θα είναι για πάντα όσο θα υπάρχει αυτός ο ψεύτης κόσμος, όπως έλεγε ο Θανάσιος Κορδαλός. Είναι ο μήνας του Θανάση του Σκορδαλού. Κυρίες και κύριοι, ξεκινώντας αφιερώματα για τον δάσκαλο, τον Θανάση του Σκορδαλό, όλο αυτό το μήνα, μέχρι την ημέρα του μνημοσύνου του, θεώρησα σκόπιμο και θεώρησα καλό να ξεκινήσω από έναν μη καλλιτέχνη. Έναν άνθρωπο που, όπως σε μια φωτογραφία του έγραψε, είναι από τους ήταν και πιστεύω ότι είναι από τους πιο μπιστικούς, όπως έγραφε, φίλους του, ο κύριος Γιάννης Μπιτζανάκης, και ο οποίος μας έφερε εδώ λίγες από τις πολλές ζωντανές ηχογραφήσεις που έχει του μεγάλου δασκάλου και πήραμε μία γεύση, θα μας τα πει ο ίδιος. Πριν όμως συνεχίσω να μιλάω για αυτά τα αφιερώματα του Θανάση του Σκορδαλού, θα μου επιτρέψετε να πω μια καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Καλημέρα και στους ξενιτεμένους κριτικούς, αλλά και όλους τους συνέλληνες που μέσω του διαδικτύου, μέσω του ίντερνετ μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Και να τους στείλω τις ευχές μου και επίσης για καλό μήνα, αλλά και τις ευχαριστίες όλων όσων και γυναικών και ανδρών επικοινωνούν μαζί μας για την πλέον, θα έλεγα, όχι καλυτέρευση, αλλά την επικοινωνία που υπάρχει μέσω αυτής της εκπομπής. Βεβαίως δεχόμαστε και τις παρατηρήσεις και τις κρίσεις και τα σχόλια και προσπαθούμε ό,τι γνωρίζουμε γύρω από τη μουσική να δώσουμε και πληροφορίες, αλλά και, ας το πω έτσι, εκτός βεβαίως αέρα, κάποια, όχι μαθήματα, δεν μπορώ να το πω μαθήματα, κάποιες έτσι αναφορές να κάνουμε γύρω από τη μουσική μας, γιατί είναι αρκετοί, κυρίως από το εξωτερικό, αυτοί οι οποίοι μας παίρνουν και μας ρωτούν διάφορα πράγματα. Πότε ηχογραφήθηκαν οι δίσκοι, και μάλιστα κάποιοι ερευνητές. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί βλέπουμε ότι οι άνθρωποι εκεί τις ελεύθερες ώρες τους δεν ασχολούνται, ας μου επιτραπεί να το πω και ζητώ συγγνώμη, με κάποια σκουπίδια που ασχολούμαστε εμείς, αλλά ασχολούνται με τη μουσική. Και τώρα θα θυμηθώ κάτι που είχε πει ένας μεγάλος αρχαίος Έλληνας: μετά των θηρευόντων την μουσικήν συναναστρέφω αφόβος, οι κακοί δεν έχουν άσματα. Με αυτούς που ασχολούνται, λέει, με τη μουσική, κάνε παρέα άφοβα, γιατί οι κακοί δεν έχουν τραγούδια. Κυρίες και κύριοι, μετά την σύντομη αυτή εισαγωγή και τις ευχές σε όλους τους συνέλληνες, να καλωσορίσω στο στούντιο του Υπέρηχου και στο στούντιο του Υπέρηχου και στην εκπομπή, βεβαίως στη δική μου, Κριτικά Χρώματα, τον κύριο Γιάννη Μπιτζανάκη, τον μπιστικό φίλο μου, όπως γράφει στη φωτογραφία του, που του αφιερώνει ο Θανάσης Κορδάλος. Γιάννη, καλώς όρισες. Ζητώ συγγνώμη και παίρνω το θάρρος να σου μιλάω έτσι, Γιάννη, όπως Γιάννη θέλω να με λες και εσύ. Έτσι. Θα ξεκινήσω από το πιο απλό. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω που είσαι εδώ, να σε ευχαριστήσω και για τις ηχογραφήσεις, οι οποίες είναι ιδιωτικές. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Τώρα δεν ξέρω ποιοι θα έχουν βάλει το κασετόφωνο στην πρίζα και θα αρχίσουν να γράφουν, αλλά δεν πειράζει. Αρκεί να διαδίδεται αυτό το έργο. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Εν πάση περιπτώσει, να σου κάνω την εξής ερώτηση. Όταν σου έγραψε αυτή την αφιέρωση ο Θανάσης Κορδάλος, πώς αισθάνθηκες? Γιατί ξέρω ότι από μικρό, πολύ μικρό παιδί τον εθαύμαζες, τον κυνήγαγες από πίσω κτλ. Κύριε Γιάννη, καταρχήν να σας ευχαριστήσω και πάλι για τη φιλοξενία στον πραγματικά φιλόξενο σταθμό. Δεν έχω ξαναμπεί στον Υπέρηχο, πρώτη φορά μπαίνω. Αλλά βλέπω ότι από την είσοδο μέχρι το στούντιο είσαστε όλοι φιλόξενοι, πραγματικά φιλόξενοι. Για το δάσκαλο τώρα, για τον αείμνηστο. Η φωτογραφία αυτή, η αφιέρωση μάλλον αυτή στη φωτογραφία την οποία είδατε, την οποία διαβάσατε, έγινε το 1987. Μάλιστα. Σε την παραμονή μάλιστα της γιορτής μου, διότι τον είχα καλέσει να, ως συνήθως, στις γιορτές, στις χαρές μου και τα λοιπά, δεν έπαιζε έλειπε. Κανείς ποτέ, δεν έλειπε, ναι, δεν έπαιζε κανείς άλλος, μόνο ο αείμνηστος, ο δάσκαλος. Εκείνη την ώρα λοιπόν αισθάθηκε την ανάγκη, βγάζοντάς από το σακάκι του τη φωτογραφία της συγκεκριμένη, να μου κάνει την αφιέρωση. Με ρωτάτε τι αισθάθηκα εκείνη τη στιγμή. Ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Ειλικρινά σας το λέω, εμπλήρη γνώση των λεγόμενων μου. Διότι δεν νομίζω ως ο αείμνηστος δάσκαλος να έχει αφιερώσει πουθενά αλλού και με αυτές τις αφιερώσεις πίσω τη φωτογραφία του. Μόνο στα πολύ αγαπημένα του πρόσωπα, δηλαδή εντάξει, στα παιδιά του κτλ. Στη σύζυγό του κτλ. Πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος. Δηλαδή η χαρά μου δεν περιγράφεται. Γιάννη, πότε και πώς γνώρισες τον Θανάση τον Σκορδαλό?
τον αείμνηστο δάσκαλο κ. Δαμαρλάκη τον γνώρισα όταν ήμουν 3 χρονών. Αν μπορεί ένα παιδί 3 χρονών να γνωρίσει ένα καταξιωμένο καλλιτέχνη, διότι τότε όντως αυτός το 1959 ήταν όντως καταξιωμένος. Πώς το γνώρισα? Ήρθε, τον είχε φέρει πρώτη φορά στις κορφές από όπου κατάγομαι ο συγχωρεμένος πατέρας μου σε ένα γάμο και έπαιξε. Και είδε τη βραδιά, διότι τότε τα γλέντια γινόταν σε αποθήκες. Σε αποθήκες. Κάτω από άθλιες συνθήκες. Ναι, πολύ, πάρα πολύ. Αλλά... και στενόχωρες συνθήκες. Αλλά η ψυχή ήταν ψυχή. Ναι. Το γλέντι ήταν γλέντι. Αφού τελειώσει, θα σου πω κάτι. Ο συγχωρεμένος λοιπόν ο πατέρας μου, δηλαδή μου τα λέει συνεχεία η μητέρα μου, διότι δεν τα θυμάμαι. Εγώ ήμουν ένα παιδί εξάλλου και φυσιολογικά να μην τα θυμάμαι. Με πλησίασε τον αείμνηστο, λέει δάσκαλε ο γιος μου, που είχε πει μετά από διήγηση βέβαια της μητέρας μου. Μετά από όλα αυτά και μετά, περί το τέλος του γάμου, 1959 συζητάμε βέβαια, μου βάλανε στο γόνατο τη γύρα του και με το δοξάρι μια φωτογραφία την οποία έχω. Την είδα. Έτσι, τη γύρα του. Την είδα. Και με κρατούσε ο πατέρας του πίσω για να μην πέσω, διότι δεν μπορούσα να στηριχτώ στην καρέκλα, και με φωτογραφίσανε με τη γύρα του. Αυτή βέβαια η φωτογραφία είναι κοιμήλιο για μένα. Ανεκτήμητο κοιμήλιο για μένα. Έτσι γνώρισα τον δάσκαλο. Από τότε βέβαια και έπειτα, δεν θυμάμαι τον εαυτό μου στα 45 χρόνια που είμαι τώρα να έχω φύγει έστω και μία μοίρα από δίπλα του. Από κοντά του, στα γλέντια του, στις καλές του στιγμές, στις κακές του στιγμές, στους προβληματισμούς του, στη βοήθειά του, όπου με χρειάστηκε, όπου το χρειάστηκα, πάντα έλεγε ναι, πάντα παρόν, πάντα. Δηλαδή ότι εκτός από. Καλλιτέχνη, κύριε Γιάννη. Γιάννη, θα μου επιτρέψεις να πω κάτι. Μας βλέπει και ο Κωστής ο Αγγελάκης, να το πω. Ήμουν παλαιότερα σε ένα άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Είχα καλέσει λοιπόν τον Θανάση τον Σκορδαλό να κάνουμε εκπομπή. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι και αγαπητέ φίλε Κωστή. Ο Γιάννης, δεν θέλω να πω το επάγγελμα για να μας πούνε ότι κάνουμε και διαφήμιση λοιπόν. Ήταν εν ώρα εργασίας, πρωί. Ήταν 11 η ώρα, θυμάμαι. Και την ώρα που τελείωσε η εκπομπή, βγαίνουμε έξω να πάω τον δάσκαλο στο σπίτι, γιατί δεν είχε αυτοκίνητο, και βλέπω τον Γιάννη απ' έξω. Τι κάνεις εδώ πέρα, λέει, περιμένω να σε πάρω, να σε πάω στο σπίτι. Καλά που έμαθες ότι έχω, είχα το ραδιόφωνο, λέει, γύριζα από εδώ και από εκεί. Λέει, θέλω να πω αυτό που λες ότι τον κυνηγούσε στην κυριολεξία, είναι γεγονός, γιατί το είδα εγώ με τα ίδια μου τα μάτια. Και Δαμαρλάκη, θα πω τώρα ένα γεγονός το οποίο βέβαια καταδεικνύει ποιος ήταν σαν άνθρωπος ο αείμνηστος δάσκαλος, πριν περάσουμε, σαν άνθρωπος. Πριν περάσουμε εκεί, ναι. Είπαμε προηγουμένως κάτι και θέλω να το πω στους φίλους και φίλες, γιατί μου έκανε και εμένα εντύπωση. Όπως γνωρίζεις, εκτός από καθηγητής μουσικής, είμαι και ψάλτης. Ένας μεγάλος λοιπόν γέροντας στο Άγιον Όρος, πήγε κάποιος και του είπε, λέει, γέροντα, πιάσανε την κουβέντα, λέει, ο τάδε πώς πάει? Λέει, είναι χάλια. Είναι χάλια. Το λέμε και εμείς, χάλια είναι. Ναι, ναι. Και του λέει, αυτά τα χάλια είναι χαλή για να ανέβει στον ουρανό. Δηλαδή συνδύεσε το χαλιά, χαλιά, χαλή. Ναι, ναι. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι αυτό που είπες προηγουμένως για το Θανάση το Σκορδαλό. Ο Θανάσης ο Σκορδαλός, και μάλιστα μου έχουν κολλήσει και μια ρετσινιά, μου δίνει την ευκαιρία να το πω, ότι δεν ασχολούμαι, λέει, με κανέναν άλλον, ουδέν ψευδέστερον. Δεν με έχει πάρει καλλιτέχνης μέχρι σήμερα τηλέφωνο και να του έχω αρνηθεί εκπομπή εδώ στο ραδιόφωνο. Αυτό το λέω, και όποιος καλλιτέχνης θέλει, ας πάρει τηλέφωνο, να το βγάλω ζωντανά στον αέρα, να πει πότε αρνήθηκα σε καλλιτέχνη να τον παρουσιάσω από την εκπομπή μου. Δεύτερον, θα πρέπει να πω ότι ο Θανάσης ο Σκορδαλός είχε και την άλλη ιδιότητα, δηλαδή εκτός από καλλιτέχνης ήταν και ψάλτης. Και είχαμε και κοινά ενδιαφέροντα. Άρα λοιπόν, ναι, σε 3 λεπτά με το οποίο πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Συνάδελφοι εντός εισαγωγικών. Ναι, οπότε είχα και μια άλλη σχέση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ προς Θεού, αυτό είναι βλασφημία να το λέμε, ανέβασα τον Σκορδαλό. Σκορδαλός ήταν εγνωσμένης αξίας χρόνια τώρα. Περίμενε το Δαμαρλάκι να του κάνει εκπομπή ή να μιλάει για τον Σκορδαλό για να τον ανεβάσει. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω, Γιάννη Μπιτζανάκη, ότι ο Θανάσης ο Σκορδαλός ήταν αυτό που είπες εσύ, και άνθρωπος. Πριν περάσουμε όμως αυτό, και επειδή έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας, θα πρέπει να πω ότι αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν
όχι υψηλές θέσεις λόγω διορισμών, υψηλές θέσεις λόγω προσόντων και λόγω γιατροί, δικηγόροι κτλ. Οι οποίοι πλησίασαν την κριτική μουσική και ήταν αιτία ο Σκορδαλός. Ακριβώς. Πολύ σωστό. Ήταν αιτία ο Σκορδαλός. Ναι, ναι. Και πρέπει να το πούμε αυτό. Δηλαδή, λένε διάφοροι, και θα πρέπει να πω ότι κάποτε ο Γιάννης Μπιτζανάκης με πήρε και πήγαμε σε μια ταβέρνα εδώ και ήταν κάποιος μεγάλος χορευτής και ο οποίος είπε, αν θυμάσαι καλά, να φέρουμε μεγάλους ανθρώπους καταξιωμένους στο είδος της μουσικής να μιλήσουν για τον Σκορδαλό. Μα η προσφορά του Σκορδαλού δεν είναι μόνο ότι έγραψε τραγούδια τα οποία παίζουν και λένε «Γλέντι δεν γίνεται χωρίς Σκορδαλό». Δεν είναι οι δίσκοι τους οποίους έχει γράψει. Δεν είναι η διδασκαλία την οποία έκανε χωρίς να διδάσκει μέσω των κασετών και των ηχογραφήσεων. Είναι και αυτό ότι πλησιάσανε την κριτική μουσική άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ποτέ σχέση με την κριτική μουσική. Εξαιτίας. Ναι. Πόσα λεπτά έχουν στη διάθεσή μας? 2 λεπτά. Γιάννη, μια κουβέντα θέλω να μου πεις για να πάμε αμέσως σε τίτλους ειδήσεων και διαφημίσεις. Ο Θανάσης ο Σκορδαλός, όχι ως άνθρωπος, ως καλλιτέχνης, θέλω να μου πεις. Εσύ που τον ερωτούσες, πήγαινε σπίτι του και έκανες παρέα. Ήθελε μέσα στην κριτική μουσική άλλα όργανα εκτός από τα παραδεδομένα? Όχι ποτέ, τα παραδοσιακά. Ναι. Ποτέ. Δεν δέχτηκε ποτέ να βάλει έστω ή ένα τουμπερλέκι ή μια κιθάρα ή κάτι άλλο ή ακορντεόν και τα λοιπά. Ποτέ. Ποτέ. Διότι κατά τη γνώμη του, όχι κατά τη γνώμη μόνο του Αγίου Δασκάλου, αλλά κατά τη γνώμη τη δική μου. Όχι, κιθάρα είχε βάλει. Κιθάρα είχε βάλει, ναι, μια φορά, ναι. Μια ακορντεόν, ένα τουμπερλέκια και τα λοιπά. Τέτοια τα απέφευγε ποτέ. Διότι δεν είχαν. Το ακορντεόν και το τουμπερλέκι δεν έχει καμία σχέση με την παραδοσιακή κριτική μουσική. Αυτό που λέμε παραδοσιακή. Διότι αν βρισκόμαστε στην Ήπειρο, οι Ηπειρώτες θα ακολουθήσουν την Ηπειρώτη δική του. Τα τουμπερλέκια, τα κλαρίνα, όλα. Δεν είχε καμία σχέση. Δεν δέχτηκε. Παρόλο που τον πιέσανε πολλές φορές, ξέρω ότι αρνήθηκε να γράψει δίσκο. Αρνήθηκε να γράψει δίσκο σε εταιρεία, το ξέρω πολύ καλά. Επειδή του είπανε, μα δάσκαλε, ξέρεις, να ακολουθήσουμε λίγο την εποχή, να πάμε, να βάλουμε και ένα μπάσο, μάλλον. Για ένα κόντρα μπάσο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, από ό,τι μου είχε πει, τουλάχιστον αρνήθηκε. Πάμε να γράψει δίσκο. Σε τίτλους ειδήσεων και διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε. Ο Γιάννης Μπιτζανάκης και Θανάσης Σκορδαλός. Ψηφιακές εκτυπώσεις και επιγραφές PageWorks. Η άλλη διάσταση στην εκτύπωση. Τιμοκατάλογοι σε εστιατόρια, καφετέριες και ξενοδοχεία με χιλιάδες φωτογραφίες και μακέτες που κάνουν την επιχείρησή σας ξεχωριστή. Πλαστικοποιημένες επαγγελματικές κάρτες, ταμπελάκια, ημερολόγια. Λέιζερ εκτυπώσεις με άμεση παράδοση, μοναδική ποιότητα σε οποιαδήποτε ποσότητα. Σας περιμένουμε στην έκθεσή μας στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως 56 πίσω από το ξενοδοχείο Galaxy να γνωρίσετε τη νέα εποχή της ψηφιακής εκτύπωσης. Τηλεφωνικό κέντρο 23 07 07. PageWorks. Σχεδιάζει την επιτυχία σας. Μεσογειακή ραδιοφωνία. Υπέρηχος. Κεντρική συχνότητα 92,1. Οι κυριότερες τοπικές ειδήσεις σε τίτλους. Με οργή και αγανάκτηση καταδικάζουν φορείς και σωματεία του Ηρακλείου τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Συλλαλητήριο συμπαράσταση στους Παλαιστινίους την 5η στα Λιοντάρια. Μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και στην Κρήτη λόγω της κρίσης στην περιοχή. Απεργούν αύριο οι οικοδόμοι. Θα συγκεντρωθούν στις 10 το πρωί στο εργατικό κέντρο του Ηρακλείου. Αύριο και την 5η απεργούν οι εργαζόμενοι στους Δήμους. Ξεκαθαρίζει εντός των ημερών το τοπίο με τα δημοτικά του Ηρακλείου. Την υποψηφιότητά του για το Δήμο αναμένεται να ανακοινώσει ο Γιάννης Κουράκης. Εξεταστικός μαραθώνιος στις 21 Μαΐου για μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου. Συνέδριο για την ψηφιακή κληρονομιά της αρχαιολογίας αρχίζει αύριο στο Ηράκλειο, παρουσία του Ευάγγελου Βενιζέλου. Μέχρι 31 Μαΐου η καταβολή της επιδότησης για την αναδιάρθρωση των Ιναμπέλων. 75 νέες έγκρισεις ηλεκτροδότησης αθαιρέτων υπέγραψε ο νομάρχης Ηρακλείου. Αναβλήθηκαν για τις 12 Απριλίου τα εγγένεια της υπηρεσίας τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του ΙΚΑ Ηρακλείου. Καιρός, τοπικές νεφώσεις και σποραδικές βροχές σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι έως πολύ ισχυροί και ο υδράργυρος θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου. Μεσογειακή ραδιοφωνία. Υπέρηχος. Υπέρηχος. Κεντρική συχνότητα 92,1. 92,1. Ενημέρωση. Επιμόρφωση. Ψυχαγωγία. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Thank you.
Δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, της εκπομπής Κριτικά Χρώματα, στο μικρόφωνο του υπέρηχο Γιάννης Δαμανλάκης. Το τηλέφωνο μας 081-022-5252. Ζητούμε συγγνώμη για την κακή ηχογράφηση, αλλά είναι ζωντανές ηχογραφήσεις, τις οποίες μας έφερε στο στούντιο ο κύριος Γιάννης Μπιτζανάκης, που είναι κοντά μας, γιατί από σήμερα ξεκινούμε ένα μεγάλο αφιέρωμα. Μην ξεχνάτε ότι 23, έτσι πρέπει να είναι, σίγουροι είμαστε, εντάξει, 23 Απριλίου, ανήμερα του Αγίου, δεν θυμάμαι ακριβώς, δεν θυμόμουν μάλλον, έφυγε από κοντά μας ο Θανάσης Κορδαλός. Λέγαμε λοιπόν, και επειδή ήθελα να αφιερώσω αρκετό χρόνο με τον κύριο Μπιτζανάκη, με τον Γιάννη, για τον άνθρωπο Σκορδαλό όπως τον έζησε, και επειδή είχε αρκετά να μας πει, έκλεισα με κάποιες άλλες ερωτήσεις για να επανέλθουμε. Λοιπόν, Θανάσης Κορδαλός, άνθρωπος, ναι. Ένα περιστατικό, κύριε Δαμαρλάκη, το οποίο θα μου μείνει με ένα ξέχαστο όσα χρόνια και να ζήσω, είναι το εξής. Θυμάμαι, έπαιζε συγκεκριμένα το 1975 στην Χειμερινή Αρετούσα, διότι οι αδερφοί Σαρή τότε είχαν τη Χειμερινή Αρετούσα επί της Ανδρόγειο εκεί στο υπόγειο και την Θερινή επάνω στην Γνωσού. Είχαμε κατέβει λοιπόν μια παρέα 6-7 φοιτητές κάτω τότε. Θεωρήσαμε σκόπιμο να σηκωθούμε να χορέψουμε. Του χαρίσαμε λοιπόν από ένα εκατοστάρι τότε ο καθένας, το 75. Ναι. Ένα εκατοστάρι. Είμαστε 5 άτομα. Του χαρίσαμε και οι 5 από ένα εκατοστάρι. Τελείωσε το γλέντι. Φεύγοντας λοιπόν, κατέβηκε από τη Λύρα, κατέβηκε από το Πάλκο, μας πρόλαβε στην έξοδο και τους 5 και τι έκανε. Μας έβαλε στον καθένα στη τσέπη το εκατοστάρι το οποίο του χαρίσαμε. Για ποιο λόγο? Διότι λέει, είμαστε φοιτητές και θα μας χρειαστεί. Πιο πολύ έκανε ανάγκη το εκατοστάρι μας τότε παρά αυτού. Δηλαδή, γεγονός το οποίο έχω πάει και αν έχω πάει σε γλέντι, έχω πάει και αν. Δεν έχει συμβεί ποτέ σε κανένα δηλαδή να επιστρέψει αυτά τα οποία του βάλαμε χάρισμα. Μάλιστα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Μυλοποταμιτών, ο κύριος Μανώλης Χρονιάρης, ο οποίος θέλει να παρεύει. Ναι, κύριε Χρονιάρη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα στους Γιάννηδες. Στους Γιάννηδες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πράγματι θυμόσαστε αυτούς που φεύγουν. Και αυτοί που φύγανε σήμερα. Δυστυχώς, οπωσδήποτε δεν το ξέρεις, έφυγε ένας καλός καλλιτέχνης, ένας καλός φίλος, ένας καλός άνθρωπος, ο Μύρος ο Σκουλάς. Βεβαίως. Ναι, και που ήδη αυτή τη στιγμή χειδεύεται στα λόγια και εγώ έπρεπε να είμαι εκεί. Αλλά... Με πληροφορήσανε προλίγου, γιατί εγώ λόγω των εκδηλώσεων δεν ασχολήθηκα καθόλου. Ναι. Βεβαίως. Ήταν πράγματι ένας. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, είχε αφήσει πραγματικά μια ωραία δισκογραφία. Ήταν ένας καλός άνθρωπος, καλός οικογενειάρχης που αξίζει να... Και έτσι δυστυχώς, Γιάννη, πρόσθεσε σε άλλο ένα άνθρωπο στον Απρίλιο μέσα που έφυγε γι' αυτός. Μάλιστα. Ας είναι αιωνία του στη μνήμη. Κύριε Χρονιάρη, να τους αναπαύσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρενέβεις και ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπες. Παράληψη θα ήταν αν δεν αναφερόμαστε στον Μύρο να το σκουλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, γεια σας. Να είσαι καλά. Και εμείς βεβαίως να ευχηθούμε αιωνία η μνήμη του Μύρωνα του Σκουλά και βεβαίως, όπως είπε και ο κύριος Χρονιάρης, μέσα στον Απρίλιο άλλος ένας καλλιτέχνης κριτικής μουσικής έφυγε και μάλιστα νέος εκείνος. Όμως επαναρχόμαστε στον Θανάση του Σκορδαλό και πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας ανέφερες. Πάρα πολύ, κύριε Γιάννη, πάρα πολύ. Εμένα μου έκανε τότε φοβερή εντύπωση, μα φοβερή εντύπωση, διότι ήταν εκατοστάρι. Εντάξει, μπορεί να έχει κάποια αξία τότε, τώρα δεν έχει βέβαια. Αλλά ήταν η κίνηση την οποία έκανε. Δηλαδή, σκέφτηκε ότι εμείς είμαστε φοιτητές, μας χρειαζόταν τα χρήματα. Αυτός μπορεί να μην τα έχει ανάγκες. Και μας γύρισε και τους 5 και με το ζόρι, δηλαδή. Εμείς δεν θέλαμε να πάρουμε τα χρήματα, με το ζόρι μας έβαλε στις τσέπες μέσα το 1 εκατοστάρι του καθένα. Μάλιστα. Ναι, ήθελα να συμπληρώσω, κύριε Γιάννη, κάτι άλλο. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του αείμνηστου δασκάλου, σαν άνθρωπος, ήταν ότι. Δεν θυμούμε 43 χρόνια που τον έζησα από κοντά, ουδέποτε μα ουδέποτε άνοιξε τα χείλη του να κατηγορήσει συνάδελφο. Ποτέ. Δάσκαλε, μα ακούς αυτά τώρα που παίζουνε, θυμάμαι και του έλεγα. Δάσκαλε, μα ακούς τον άλλο τώρα, τι έβγαλε τώρα ο άλλος. Δάσκαλε, μα ο δίσκος είναι. Δάσκαλε. Όλοι Γιαννιό, παιδί μου, γιατί πάντα με έλεγε Γιαννιό. Ποτέ δεν με είπε Γιάννη. Ποτέ δεν με είπε Γιάννη. Πάντα με έλεγε Γιαννιό. Όλοι Γιαννιό, παιδί μου. Έχουν την αξία τους και όλοι είναι καλοί συνάδελφοι και αγαπημένοι και εγώ τους αγαπώ όλους. Άσχετα μου έλεγε ότι δεν με αγαπούν όλοι. Μου το τόνιζε αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Μας έχεις φέρει κάποιες ζωντανές ηχογραφήσεις, Γιάννη Μπιτζανάκη.
Από πού είναι, τι είναι, λεπτομέρειες θέλω για να καταλάβουν και οι ακροατές και οι ακροάτρες τι ακούμε. Η μία κασέτα είναι από το 1980, από την περιοδία που έκανε στην Αμερική. Από αυτή θέλω να μας βάλει ο Κωστής ο Αγγελάκης. Ναι. Η άλλη κασέτα είναι το 1987, από τη γιορτή μου, τη βραδιά της γιορτής μου. Ναι. Στο σπίτι μου. Στο σπίτι μέσα. Και η άλλη κασέτα είναι το 1997. Στο συντέχνο του αείμνηστο του δασκάλου, του Χαρή του Νικολή, στο Ζαρό. Εκεί που ακούγονται και οι πυροβολισμοί μέσα. Εκεί που ακούγονται και οι πυροβολισμοί μέσα, ναι. Για να ακούσουμε να λίγο. Ναι. Να ακούσουμε λίγο Αμερική. Αμερική ναι. Θα πρέπει δεν να πω. Με το Μιχάλη το Φραγκιαδάκι. Είχανε πάει. Ναι. Θα πρέπει δεν να πω ότι υπάρχει και άλλη μία περιοδία του στην Αμερική για την οποία πιστεύω θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή. Παλότερη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, Κωστή Αγγελάκη. Πάμε. Thank you.
Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από την περιοδία η οποία πραγματοποιήθηκε για Μπιζανάκη πότε? Το 1980. Μάλιστα. Είπαμε για τον άνθρωπο Σκορδαλό, είπαμε 2-3 κουβεντούλες για τον καλλιτέχνη Θανάση Σκορδαλό, για τα όργανα τα οποία χρησιμοποιούσε. Θέλω να πάω στη δισκογραφία. Ναι, ναι, πες. Κρίνω σκόπιμο, κύριε Γιάννη, βέβαια. Θεωρώ και υποχρέωσή μου να πω και για του μικροφόνου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στην πρώτη βέβαια, αλλά και στη δεύτερη σύζυγο του αείμνηστου δασκάλου, την Γκέτη, η οποία όχι μόνο τον συμπαραστάθηκε, όχι μόνο τον βοήθησε, αλλά δεν θυμούμε και ποτέ, διότι τα τελευταία 30 χρόνια είμαστε συνέχεια μαζί, δεν θυμούμε και ποτέ να του χάλασε χατήρι. Ποτέ. Πάντα ο δάσκαλος, δηλαδή, τον βλέπαμε καθημερινά όλοι, τον ξέραμε τα λοιπά. Η εμφάνισή του, η περιποίησή του, η παρουσία του, γενικά η παρουσία του δηλαδή. Και πάντα μου έλεγε πολλές φορές η Κέτη, Γιάννη, τον δάσκαλο τον θέλω να είναι στην τρίχα. Έτσι ακριβώς μου λέγει. Και ήταν πάντα καλοσυνδερωμένος, πάντα καλοπεριποιημένος, πάντα, πάντα, πάντα. Και οφείλω να, και δια του μικροφόνου, να την ευχαριστήσω μια ακόμη φορά. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στη δισκογραφία Θανάση Σκορδαλού. Πριν περάσουμε και μιλήσουμε για τους δίσκους, τους ανεπανάληπτους δίσκους που έγραψε, εσύ πιστεύεις αυτό που πολλοί λένε, ότι ο Σκορδαλός μέσα στο στούντιο έχανε? Είναι γεγονός ή όχι? Δηλαδή, εσένα σου αρέσει να ακούς μια δισκογραφία και όχι μια ζωντανή ηχογράφηση? Ναι, οπωσδήποτε η ελεύθερη εκτέλεση είναι ελεύθερη εκτέλεση. Αυτοδημιουργείς. Εξάλλου, κύριε Γιάννη, πολλούς από τους δίσκους του Σκορδαλού που μετέπειτα πηγαίνουν στο στούντιο γινόταν αυτοδημιουργία στο Γλέντι. Πολλοί δίσκοι, ναι. Το στέσε χορό στο μνήμα μου, μικρή μου Σαμποθάνο, ήταν αυτοδημιουργία σε κάποιο Γλέντι ένα βράδυ στις κορφές. Και βγήκε συνεχεία. Το θυμόταν και συνεχεία το έκανε δίσκο. Δηλαδή, πολλοί από τους δίσκους του Σκορδαλού δεν τους συνέθετε στο σπίτι. Υπάρχει μια παρέμβαση εδώ από τον Κωστή τον Αγγελάκη, ότι την εποχή εκείνη δεν γράφονταν και καλά οι δίσκοι. Δεν ξέρανε. Ναι. Πηγαίνανε στην Αθήνα σε κάποια στούντιο, τα οποία νομίζανε ότι ήταν. Νομίζανε ότι ήταν και λαϊκή μουσική, να πούμε. Όπως γράφουν, ας πούμε, τα μπουζούκια ή κάποιες άλλες ορχήστρες, μπορούν να γράψουν και την κριτική μουσική. Πρέπει να είσαι γνώστης για να γράψεις καλά και να βγει καλά. Έτσι. Γιατί τότε και οι ηχολήπτες δεν ήταν. Στα σπάργανα. Έχουν σήμερα, ναι. Ακριβώς. Πολλά λοιπόν τραγούδια τα έβγαζε στα Γλέντια. Πολλούς δίσκους τα έβγαζε στα Γλέντια. Ο Ψαράς ηχογραφήθηκε σαν πρώτη εκτέλεση στη Γερμανία. Και το Γλέντι, το δίσκο του Ψαράς, το τραγούδι ο Ψαράς δηλαδή, βγήκε από Γλέντι ένα βράδυ στη Γερμανία. Σε ένα σπίτι ενός ομογενού στη Γερμανία, βγήκε από. Ψηράκης, Κωστής, νομίζω κάτι τέτοιο ήταν το όνομά του. Και από βραδύ δηλαδή γλεντίζανε στο σπίτι του, για την ημέρα μετά, κάποιο διάστημα, πήγαν και γράψαν τον Ψαρά. Μάλιστα. Δηλαδή, εντάξει, έχανε ο Σκορδαλός με την έννοια ότι ήταν κάπως σφιγμένος, κάπως πιο προσεκτικός κτλ. Η ελεύθερη απόδοση είναι ελεύθερη απόδοση. Ναι. Εγώ θα προτιμούσα, και όπως είδατε βέβαια και από το δείγμα που έφερα, τις ζωντανές ηχογραφήσεις, διότι εκεί. Εγώ θα ήθελα να σε δεσμεύσω έτσι εδώ στον αέρα, ότι όποιους καλεσμένους και αν έχω από εδώ και μπρος, θέλω να μας βοηθήσεις με τις ηχογραφήσεις σου. Ναι. Γιατί? Ευχαριστώ, κύριε. Κοίταξε να δεις. Δεν υπάρχει τώρα. Ξέρω ότι σε αγαπώ και σε εκτιμώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει κριτικός Γιάννη. Ό,τι και να λένε τώρα αυτά είναι εκ του πονηρού, εγώ τα λέω. Που να λέει ότι ξέρεις, δεν το έχω ακούσει, δεν έχω κάνει. Έχουν ακούσει και έχουν χορτάσει όλοι τους δίσκους του Σκορδαλού, αν χορταίνεται ο Σκορδαλός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τους έχουν ακούσει. Αυτά τα πράγματα τα οποία έχεις είναι η προσωπική, η ιδιωτική συλλογή. Ναι, το αρχείο. Ακριβώς. Οπότε θα ήθελα να μας βοηθήσεις με τα τραγούδια σου, και έστω και αν δεν είσαι προσκεκλημένος, γιατί θα τα ξαναπούμε βεβαίως, δεν φτάνει μια εκπομπή από έναν άνθρωπο που έχει δηλώσει μέχρι θανάτου, έτσι, Σκορδαλός. Να τελειώσει αυτή η συνομιλία μας σήμερα, αποκλείεται. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να μας βοηθήσεις για να έχει και ενδιαφέρον μουσικό η εκπομπή, γιατί πιστεύω ότι όλοι θα πούνε και καλά λόγια. Θυμάμαι, ας πούμε, χαρακτηριστικά ότι σε κάποια εκπομπή αφιέρωμα πρόπερση, αν θυμάμαι καλά, είχε βγει και ο φίλος μας, ο νομάρχης, ο κύριος Γαραφαλάκης, ναι. Ο οποίος είχε πει ότι καλά είναι αυτά που μας βάζεις, κύριε Δαμαρλάκη, στην εκπομπή σου, αλλά θα ήθελα και κάποιες ζωντανές ηχογραφήσεις στις οποίες ο Θανάσης Σκορδαλός έχει παίξει 2 και 3 φορές καλύτερα από ό,τι στους δίσκους. Αν ενδιαφέρεται ο φίλος μας ο νομάρχης, ο κύριος Γαραφαλάκης,
ευχαρίστως ή να επικοινωνήσω μαζί μου ή να επικοινωνήσει μαζί. Να θα προσκληθεί και εκείνος, έστω και τηλεφωνικά να παρέμβει. Ναι, ευχαρίστως να του δώσω όσες ζωντανές ηχογραφήσεις θέλει. Μάλιστα. Έχω 24 κασέτες με ζωντανές ηχογραφήσεις. Λοιπόν, Κωστή Αγγελάκη, να ακούσουμε κάτι ακόμη από την Αμερική. Πάμε λοιπόν. Γιάννη Μπιτζανάκη, ο ειδικός, δηλαδή ο Κωστής ο Αγγελάκης, λέει ότι οι κασέτες ετοιμάζονται να σβήσουν από το πολύ παίξιμο. Λοιπόν, ναι, μόνο ναι. Λάβε τα μέτρα σου. Λοιπόν, θα τις μεταγράψουμε. Πρέπει να μεταγραφούν. Βρισκόμαστε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Θα μπορούσα να πω ότι δεν είπαμε τίποτα. Θα πρέπει να πω, φίλες και φίλοι, ότι είναι σημαντική η βοήθεια του Γιάννη του Μπιτζανάκη στο αφιέρωμα αυτό ολόκληρο το μήνα Απρίλιο για το Θανάση το Σκορδάλο. Δεν ξέρω τώρα αν θα είναι μαζί μας και την Πέμπτη ή κάποια άλλη εκπομπή. Εμείς θα προσπαθήσουμε να βρούμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορέσουν κατά τον καλύτερο τρόπο να σκιαγραφίσουν τον καλλιτέχνη, τον άνθρωπο, αλλά πάνω απ' όλα το δάσκαλο Θανάση Σκορδαλό. Πιστεύω ότι η συνεργασία αυτή θα ωφελήσει, διότι ήδη ακούσαμε κάποια αποσπάσματα από συναυλίες και από άλλες εμφανίσεις του Θανάση του Σκορδαλού στην Αμερική, στο Ζαρό και σε κάποιες ιδιωτικές έτσι εκδηλώσεις. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ένα διαφορετικό Θανάση Σκορδαλό. Γιάννη Μπιτζανάκη, μας έδωσε την υπόσχεσή σου ότι τουλάχιστον μουσικά θα μας βοηθήσεις. Εμείς θέλουμε τη βοήθειά σου γενικά σε αυτό το αφιέρωμα και πιστεύω ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι συνεργάστηκαν με τον Θανάση Σκορδαλό και δυστυχώς, όπως ο Βίρον Γερονιμίδης, που να του εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας γιατί έχασε τον αδελφό του, δεν βρίσκονται στο προσκήνιο. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τον Βίρονα τον Γερονιμίδη στην Αμερική για να μας πει και εκείνος για τη συνεργασία που είχε με τον Θανάση του Σκορδαλό. Ένθερμος υποστηριχτής του, βέβαια. Βεβαίως. Όπως και άλλοι. Εγώ, εκείνο που μου απομένει είναι να σε ευχαριστήσω και να σου δηλώσω εδώ στο μικρόφωνο του Υπέρηχου ότι η πόρτα του Υπέρηχου για τις εκπομπές είναι ανοιχτή. Όποτε εσύ το θεωρήσεις αναγκαίο και απαραίτητο να παρέμβεις, θα είσαι κοντά μας και θα είναι χαρά μας. Γιατί γνωρίζω ότι έχεις και το αρχείο και τις σχέσεις ακόμα με την οικογένειά του. Να σε ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πολύ. Και κλείνοντας και τη σημερινή εκπομπή, από σήμερα θα λέμε
την εξής ευχή: αιωνία η μνήμη του Θανάση του Σκορδαλού. Ας είναι αιωνία η μνήμη του, και να... πιστεύω ότι από εκεί ψηλά που βρίσκεται. Θα χαίρεται που εμείς τον θυμόμαστε. Πραγματικά, ναι, θα χαίρεται, διότι οι φίλοι του πραγματικά. Και δεν είμαστε, είναι πάρα πολλοί φίλοι. Πολύ φίλοι του. Άσχετα με τον Α ή τον Β, δεν θέλω να εξωτερικεύσουν. Εγώ δεν θέλω να συγκαταλέγω μεταξύ των φίλων του, αλλά μεταξύ του θαυμαστών του. Του θαυμαστών του. Βέβαια. Ναι. Όπως και ο διευθυντής του Οδείου Αθηνών, ο οποίος μου το είχε πει προσωπικά σε μένα. Μου λέει: εγώ δεν είμαι φίλος του Σκορδαλού, είμαι θαυμαστής του. Όταν ένας τέτοιος μεγάλος μουσουργός λέει για έναν παραδοσιακό καλλιτέχνη, τότε να πει ο Δαμαρλάκης. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θερμές ευχαριστίες σε όλους σας. Όσους βρέθηκαν κοντά μας, να πούμε βεβαίως συλληπιτήρια και στην οικογένεια του Μύρωνα του Σκουλά. Να ευχαριστήσουμε τον Κωστή τον Αγγελάκη για τις σημαντικές παρεμβάσεις του, αλλά και για τη συνεργασία. Και να ευχηθούμε να είστε καλά, να τα ξαναπούμε την Πέμπτη. Γεια σας. Αντιλαλούνε τα βουνά, φωνάζει ο ψιλορίτης.